Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Έχουμε αλλαγή της ημερομηνίας και βεβαίως πάντα μαζί μας ο πρόεδρος της ΕΑΣΕΓΑΣ Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Δημήτρης Σαρής, που είναι μαζί μας. Κύριε Σαρή, καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα στα Σαββατιάτικα, εδώ την εκπομπή, την έκτακτη που ξεκινήσαμε μέσα στον κορονοϊό και έγινε μόνιμη τελικά στο πέρασμα των ημερών. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Σαρή, γιατί μαθαίνουμε ότι έχουμε αλλαγή, νέα αλλαγή στην ημερομηνία του Ραν Κρις. Ναι. Έχουμε μία αλλαγή που προέκυψε πριν 3-4 μέρες. Ναι. Λόγω του ότι την ημερομηνία που είχαμε ορίσει 27-9. Ναι. Είναι η ημερομηνία πλέον διεξαγωγής εκλογών του Κεντρικού ΣΕΓΑΣ. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να κάνουμε εκείνη την ημέρα τον αγώνα, γιατί πάρα πολλοί που έχουν δικαίωμα ψήφου, ναι, θα πρέπει να βρίσκονται στην Αθήνα και δεν μπορούν να είναι πλέον στην Καστοριά. Άρα λοιπόν δεν θα γίνει, γιατί είναι η μέρα των εκλογών. Έτσι που... ακριβώς. Οπότε έτσι θα ακριβώς. Πάμε πότε τώρα? 4 Οκτωβρίου για τη στιγμή. Χωρίς να είμαστε οριστικά, χωρίς να είμαστε όμως και οριστικά. Άρα μετά το πανηγύρι. Άρα μετά το πανηγύρι. Μετά το πανηγύρι. Δεν είναι να πούμε και κάτι εδώ πέρα, ότι ναι, και έτσι όπως θα κοιτούσαμε τα πράγματα, 27-9 ημέρα πανηγυριού δεν θα ήταν μια καλή ημερομηνία, λόγω του ότι και η αστυνομία, που είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για μας, γιατί θα ήταν όλοι εκεί, είναι πολύ επιφορτωμένη με εργασίες μια εβδομάδα νωρίτερα από το πανηγύρι για την οργάνωση και τη φύλαξη, ναι. όχι μόνο της πανηγύρης αλλά και όλου του χώρου. Ναι. Με αποτέλεσμα να είναι μια ημερομηνία τελικά που θα αποκλειστεί. Μάλιστα. Αλλά είπαμε και οι 4 Οκτωβρίου. Και αυτό με ερωτηματικό. Με ερωτηματικό, αλλά είναι η νέα ημερομηνία που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή πάντως. Έτσι ακριβώς. Αυτή τη στιγμή είναι η νέα ημερομηνία, 4 Οκτωβρίου. Ναι. Δεν ξέρω αν είχαν εξεταστεί και νωρίτερα από την. Δηλαδή μέσα Σεπτεμβρίου ή όχι. Εξετάζεται και αυτό. Ναι, εξετάζεται. Και αυτό όμως. Απλά για να γίνει μια άλλη ημερομηνία, ναι, για να πάμε στα μέσα Σεπτεμβρίου. Ναι. Όπου εμάς προσωπικά πιστεύουμε μας εξυπηρετεί, γιατί πρέπει να το κάνουμε όσο νωρίτερα γίνεται λόγω, ναι, καιρικών συνθηκών, είναι οι οργανωτές από το Κεντρικό ΣΕΓΑΣ κατά πόσο θα μπορούν να στήσουν πολύ νωρίς 2 Ραν Κρις. Γιατί όσο πιο μακριά πάμε, τόσο πιο εύκολα στείλονται τα Ραν Κρις. Όσο πιο μπροστά, τόσο πιο δύσκολα. Έτσι, άρα λοιπόν το πιθανότερο, επαναλαμβάνω, η νέα ημερομηνία που έχουμε βάλει είναι 4 Οκτωβρίου, Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Ναι. Βάζουμε όμως πάντα ένα ερωτηματικό, γιατί έτσι πως έγινε η ζωή μας, δυστυχώς δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε ούτε για την επόμενη εβδομάδα, κύριε Σαρή. Έτσι. Δυστυχώς. Αλλά, ναι, ελπίζουμε να μην αλλάξουμε. 4 Οκτωβρίου κάπου να σταθεροποιηθούμε κι εμείς για να μπορέσουμε, ναι, να κάνουμε κανονικά και τον προγραμματισμό μας. Ωραία. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σαρή, για την ενημέρωση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.